Περιφέρεια Κρήτης, για την επόμενη πενταετία, έτσι όπως την έχετε ζήσει, κυρία Μιλάκη, έτσι όπως έχετε δουλέψει μέχρι στιγμής, για την επόμενη πενταετία, στις δικές της τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις, πάμε ευθύς αμέσως. Κοιτάξτε, η επόμενη πενταετία, πράγματι το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, είναι μια πολύ σημαντική πενταετία για την Κρήτη, και λόγω της συγκυρίας της χρονικής που βρισκόμαστε, αλλά και με δεδομένο ότι θα υπάρξουν αρκετή χρηματοδότηση από διαφορετικές πηγές χρημάτων, και αυτό έχει να κάνει και με την ανάπτυξη του νησιού μας σε πολλά επίπεδα. Εκείνο που εγώ βλέπω ως ένα τρίπτυχο στο οποίο θα πρέπει να εστιάσει την επόμενη πενταετία η περιφέρεια Κρήτης, mm-hmm. είναι κυρίως το περιβάλλον, η οικονομία και η κοινωνία. Και λέω το περιβάλλον εννοώντας ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε μια σωστή διαχείριση στο περιβαλλοντικό μας πόρο, αποφεύγοντας την εκμετάλλευση αυτών, και φυσικά η διασύνδεση με το μεγάλο καλώδιο με την κεντρική Ελλάδα, αλλά και τα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα παίξουν σημαντικό ρόλο σε αυτό. Πρέπει όμως πάντα να έχουμε στο νου μας ως βασικό γνώμονα τη διατήρηση και της ποικιλότητας του νησιού μας και το σεβασμό στο φυσικό οικοσύστημά μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά μόνο η περιφέρεια Κρήτης μπορεί να το διασφαλίσει, γιατί όλες αυτές οι μελέτες περνάνε από εμάς, και εννοείται ότι θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πάντα την ανάπτυξη του νησιού, αλλά με μια βιωσιμότητα τέτοια που θα μας επιτρέψει να διατηρήσουμε και τη φυσιογνωμία του. Το άλλο ζήτημα είναι ο οικονομικός πυλώνας. Εκεί έχουμε σοβαρά θέματα, γιατί το βλέπουμε και εσείς και όλοι μας στην καθημερινότητά μας, ότι υπάρχουν ζητήματα στους πολίτες που τους ταλανίζουν καθημερινά και αφορούν την οικονομική της χέρια στην οποία βρισκόμαστε. Και εδώ η περιφέρεια Κρήτης έχει να δώσει ουσιαστικά έμφαση στην διασφάλιση μιας κοινωνικής δικαιοσύνης και στην, ουσιαστικά στην φροντίδα όλων αυτών των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που έχουν ανάγκη στήριξης και περισσότερης βοήθειας από την πολιτεία. Και αυτό έχει να κάνει βεβαίως και με τον κοινωνικό πυλώνα που σας ανέφερα προηγουμένως. Για να είναι ένα σύστημα όπως εμείς το έχουμε διαμορφώσει κοινωνικά βιώσιμο, θα πρέπει να υπάρχει μια δίκαιη κατανομή με ίσες δυνατότητες και ευκαιρίες στην πρόσβαση όλων των κοινωνικών ομάδων που ουσιαστικά έχουν ανάγκη, και οι υπηρεσίες μας να αφορούν όλους τους πολίτες. Και αυτό συνδέεται και με τη διακυβέρνηση, με μια πολύ σωστή και ωφέλιμη διακυβέρνηση για τον πολίτη, η οποία θα σέβεται την καθημερινότητά του, τις ανάγκες του, και θα είναι φιλική προς τον πολίτη. Μπορεί να έχει αυτό το ρόλο η περιφέρεια, κυρία Μιλάκη? Πιστεύετε ότι μπορεί, όποια προσπάθεια μπορεί να έχει κάνει μέχρι σήμερα, που μπορεί να ήταν της τάξης, εγώ σας λέω, του 60 ή του 70%, να μεγιστοποιήσει αυτή την προσπάθεια και με την αρρωγή του κεντρικού κράτους να προχωρήσει και να πάει παρακάτω? Γιατί μέσα στην κοινωνική πρόνοια και λοιπά, μέσα σε αυτή την κοινωνική πολιτική, θα πρέπει να υπάρξει η βοήθεια του κράτους, η οποία βέβαια θα πρέπει να επεκτείνεται και σε εκείνους τους τομείς που θα δίνει ρόλο, λόγο στην περιφέρεια, έτσι ώστε να μπορούν να στηρίζουν την υγεία, να μπορούν να στηρίζουν την εκπαίδευση. Όλα αυτά μπορούν να υπάρξουν και να μεγιστοποιηθούν όπου οι δράσεις μέχρι σήμερα είναι σε ποσοστό που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Κρήτης. Έτσι ακριβώς όπως το λέτε είναι, γιατί η περιφέρεια Κρήτης είναι πέμπτη στην Ελλάδα στον κατακεφαλήν ΑΕΠ. Είναι ένα μέρος 76 περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου το ΑΕΠ τους κυμαίνεται από 80-90%. Είναι ισχυρή στον τομέα των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων και στο τουρισμό, ανταγωνιστική διεθνώς. Όμως δυστυχώς δεν έχει εξασφαλίσει από την κεντρική πολιτεία το μέρισμα από τις αναλογίες σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότησή της και την ανάπτυξη, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις υποδομές μέχρι σήμερα, αλλά και πολλούς άλλους τομείς. Αυτό λοιπόν που ουσιαστικά κάνει ο Περιφερειάρχης Κρήτης όλα αυτά τα χρόνια και που θα πρέπει να ενισχυθεί και από όλους εμάς που θα τον πλαισιώσουμε εφόσον μας επιλέξουν οι πολίτες την επόμενη πενταετία, είναι η επιμονή και η διεκδίκηση από την πολιτεία όλων εκείνων των
των πραγμάτων που ουσιαστικά έχει, είναι δικαίωμα της Κρήτης. Δεν είναι, είναι υποχρέωση της πολιτείας να μας τα δώσει και είναι δικαίωμά μας να τα διεκδικήσουμε. Ναι, ναι, το δικαίωμα και το υποχρέωση. Μισό. Ξέρω ότι διακόπτω τώρα τον ήρμο της σκέψης, αλλά όταν λέτε κι εσείς μια κουβέντα, την αρπάω κι εγώ από την άλλη την κουβέντα αυτή. Με ξέρετε ούτως ή άλλως. Δεν μπορώ να κρατήσω και κλειστό το στόμα μου, δεν μπορώ να καταπιώ πράγματα. Υποχρέωση είναι μένα από τη μία, υποχρέωση διεκδίκησης, υποχρέωση από την πολιτεία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό από την άλλη? Ότι πρέπει να είσαστε και διατεθειμένοι να συγκρουστείτε, να σπάσετε αυγά. Βεβαίως, είσαστε διατεθειμένοι. Ακριβώς, αυτό εννοώ και εγώ. Το ίδιο ακριβώς πράγμα ουσιαστικά ήθελα να σας πω. Ότι θα πρέπει πια να είμαστε διεκδικητικοί, όχι μόνο στα λόγια, αλλά και στην πράξη. Πράγματι να σπάσουμε αυγά, πράγματι να συγκρουστούμε. Δεν γίνεται να διατηρούμε σχέσεις φιλικές με την κεντρική πολιτεία και να, παράλληλα να θέλουμε να διεκδικήσουμε πράγματα για την Κρήτη μας. Δυστυχώς εδώ, σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε, είμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο, όπου βλέπετε ότι ο υπόλοιπος κόσμος, αλλά και να μην πω και η υπόλοιπη επικράτεια στην Ελλάδα, προχωράει με ταχύτερους ρυθμούς. Εμείς έχουμε μείνει πίσω σε πάρα πολλά ζητήματα και θα πρέπει πια να κάνουμε ταχύτατα άλματα, όπως συνηθίζω να λέω το τελευταίο διάστημα, προς τα μπροστά, διεκδικώντας αυτό που μας αξίζει, με επιμονή και θέληση. Και εκεί ακριβώς έρχονται και οι άνθρωποι. Γιατί οι άνθρωποι είναι εκείνοι που θα διεκδικήσουν, αυτοί που έχουν την ικανότητα και την σοβαρότητα για να κάνουν όλα αυτά που συζητάμε τόση ώρα. Μα ξέρετε όμως, κυρία Μιλάκη, εγώ δεν έχω δει μέχρι σήμερα την πολιτεία να αλλάζει στάση σε αυτό το οποίο θέλει. Δηλαδή δεν την έχω δει να μιλάει, ή δεν έχω καταλάβει, να το πω διαφορετικά, να μιλάει για αυτή την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, για πόρους, ενίσχυση προς τις περιφέρειες. Ακόμα και στη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού, εγώ αυτό που εξέλαβα ως μήνυμα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ως στόχο να κερδίσει όσο το δυνατόν περισσότερες περιφέρειες. Δηλαδή το πολιτικό διακύβευμα που πάει στο ρόλο της αυτοδιοίκησης αυτή την ώρα, στο να κερδίσει και τις 13 μεγάλες περιφέρειες και γιατί όχι και τους 3 μεγάλους δήμους, δεν φτάνει αυτό πια στον κόσμο. Οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Ανάγκες που καλείστε εσείς, που βλέπουμε στα μάτια, να καλύψετε. Και βέβαια εσάς έχουμε απέναντί μας, και εντός εισαγωγικών θέλετε να πω, φωνάζουμε, τσαντιζόμαστε, θυμόμαστε και όλα τα υπόλοιπα. Ακριβώς αυτό. Εμείς έχουμε απέναντί μας στους πολίτες, αυτούς θέλουμε να εκφράσουμε, από αυτούς παίρνουμε και τη γνώση για να διαμορφώσουμε τις προτεραιότητες τις οποίες θα πρέπει να έχει η περιφέρεια Κρήτης στα επόμενα χρόνια, και σε αυτούς λογοδοτούμε. Και δεν έχει να κάνει μόνο με την αγάπη προς το νησί που ακούμε καθημερινά να λέμε όλοι μας υποψήφοι, αλλά έχει να κάνει με τη γνώση των δυνατοτήτων και, την ικανότητα να κάνει τέτοιες παρεμβάσεις που θα έχουν ουσία από εδώ και πέρα, και όχι να μένουμε μόνο στα λόγια. Εννοείται ότι η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να έχει αποσυνδεθεί πλήρως από την πολιτική. Αυτό είναι κάτι το οποίο και εμένα με λυπεί, γιατί δυστυχώς έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι σε ποιον χώρο ανήκει ο καθένας από εμάς και ποιον εκπροσωπεί. Δεν ισχύει το συγκεκριμένο για την τοπική αυτοδιοίκηση. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει να κάνει με τα προβλήματα των πολιτών και την καθημερινότητά τους. Έχει να κάνει με πολιτικές που χαράζονται, στρατηγικές που χαράζονται για τις επόμενες δεκαετίες, και έχει ανάγκη από ανθρώπους που ζουν στην περιφέρεια Κρήτης, ζουν στον νομό Ηρακλείου και γνωρίζουν πολύ καλά όλες αυτές τις παρεμβάσεις τις οποίες θα πρέπει να γίνουν, έτσι ώστε να ανακουφίσουμε τους πολίτες σε όλα τα επίπεδα. Αλλά τότε μισό λεπτό. Αν λέτε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν συνδέεται με την πολιτική και δεν θα πρέπει να συνδέεται με την πολιτική, έτσι δεν το είπατε ή εγώ το κατάλαβα λάθος? Πολύ σωστά το κατάλαβα. Ωραία. Εάν λοιπόν δεν συνδέεται με την πολιτική και αν δεν θέλει να υπάρξουν εξαρτήσεις και αν δεν θέλουμε να γίνονται τέτοιες δηλώσεις, γιατί επαναλαμβάνω, εγώ κοιτάζω στα μάτια εσάς και εσείς εμένα, ναι, ως πολίτης, ως περιφερειακός σύμβουλος, θέλω να πω, και τα χρόνια τα οποία πέρασαν, που έλεγα, κυρία Μιλάκη, αυτό συμβαίνει όταν σας έπαιρνα τηλέφωνο ή όταν εσείς δίνατε απαντήσεις σε εμάς. Αυτό δεν συνάδει με το άλλο, ότι ξέρετε, από τη στιγμή που δεν συνδέεται με την πολιτική, στηρίζεται η περιφερειακή ενότητα ή ο τάδε υποψήφιος από ένα συνδυασμό ή χθεσινή δήλωση ότι θέλουμε να κερδίσουμε και στις 13 περιφέρειες. Είναι πολιτικό το μήνυμα το οποίο στάλει χθες.
Είναι πολιτικό το μήνυμα και στάλθηκε από τον Πρωθυπουργό της χώρας. Αυτό είναι θέμα που αφορά τον ίδιο, δηλαδή την πολιτική που θέλει να χαράξει. Δεν νομίζω ότι πρέπει να αφορά εμάς σε επίπεδο περιφέρειας αυτή τη στιγμή και δεν νομίζω ότι η επιλογή του να ψηφίσει κανείς ο Σταύρο Ναρδάκη ή καθεστία κάποιον από εμάς ή εμένα προσωπικά έχει να κάνει με το τι πρεσβεύει πολιτικά. Ψηφίζουμε Σταύρο Ναρδάκη, ψηφίζουμε Γωγό Μιλάκη, γιατί θα πιστεύουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από τον πολιτικό χώρο στον οποίο μπορεί να ανήκουν, έχουν τη δυνατότητα και την ικανότητα να διεκδικήσουν πράγματα για το νησί μας και να αφουγκραστούν τις ανάγκες των πολιτών. Αυτός είναι ο σκοπός αυτών των εκλογών. Πρέπει όμως οι πολίτες να σκεφτούν επίσης το γεγονός ότι δεν ψηφίζουμε με βάση μόνο την καρδιά μας ή το ότι ο υποψήφιος είναι φίλος μας, γνωστός μας, συγγενής μας ή κουμπάρος μας. Θα πρέπει να βάλουμε κάτω τη λογική και να ψηφίσουμε και με βάση το τι θεωρούμε ότι θα είναι καλύτερο για αυτόν τον τόπο και όχι μόνο το συνέστημα ή την υποχρέωση. Αυτό που λέτε είναι ακόμα πιο σημαντικό και ειδικά όταν σε αυτή την διαδικασία, αν εγώ δεν αλλάζω χούι γιατί είμαι μεγάλη σε ηλικία, όταν σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση μπαίνουν και νέα παιδιά, αυτοδιοικητικές εκλογές, γιατί φαντάζομαι ότι στην επαφή σας με τα παιδιά των 17 ετών και πάνω τα οποία ξεκινούν να ψηφίζουν, σε αυτά πρέπει να γίνεται και να δίνεται ένας άλλος λόγος και ένας άλλος απολογισμός για αυτά τα οποία τα διώχνουν από τη χώρα, για τα παιδιά τα οποία βασανίζονται για πάρα πολλούς λόγους, οικονομικούς, πολιτιστικούς, αξιοκρατικούς. Είμαστε στην εποχή των εκπτώσεων με τις αξίες. Νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να απευθυνθείτε πολύ περισσότερο στο σύνολό σας, κυρία Μιλάκη, και εσείς προσωπικά. Εννοείται, και επειδή έχω και εγώ παιδιά που είναι περίπου σε αυτήν την ηλικία και σε λίγο καιρό θα μπουν και εκείνες τα πανεπιστημιακά ευρήματα του νησιού μας ή της χώρας μας. Εκείνο που ουσιαστικά εγώ θέλω να πω σε αυτά τα παιδιά, ότι εμείς ως Περιφέρεια Κρήτης τα τελευταία χρόνια έχουμε έναν αναπτυξιακό σχεδιασμό που στοχεύει στην αξιοποίηση όλων των ανθρώπινων και των υλικών πόρων που απαιτούνται ως προϋπόθεση για να μετασχηματίσουμε την περιφερειακή μας οικονομία και να κρατήσουμε αυτούς τους ανθρώπους κοντά μας. Αυτό βασίζεται στην καινοτομία, στην έρευνα, στη διασύνδεση με τα πανεπιστημιακά μας ιδρύματα και ουσιαστικά είναι ένας στόχος που και εμένα προσωπικά είναι προτεραιότητά μου, αλλά και προτεραιότητα και του Περιφερειάρχη. Και νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός το γεγονός ότι η Κρήτη θα μπορούσε να είναι, την έχουμε χαρακτηρίσει πολύ συχνά μια μικρή ήπειρο, θα μπορούσε να είναι αυτάρκης σε όλα τα επίπεδα. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε έναν πολύ ισχυρό πρωτογενή τομέα, να έχουμε μια πολύ ισχυρή οικονομία η οποία αναπτύσσεται σε όλα τα επίπεδα και κυρίως στον τουρισμό και στην μεταποίηση και στη βιομηχανία, νομίζω με γοργούς ρυθμούς. Και εδώ έχουμε πολύ περισσότερες επενδύσεις, ενσωματώνονται νέες τεχνολογίες και οι νέοι μας δεν χρειάζεται να φύγουν στο εξωτερικό ή να μεταναστεύσουν σε άλλες περιοχές της Ελλάδος προκειμένου να βρουν μια δουλειά ή να φτιάξουν την οικογένειά τους. Αυτό είναι εκείνο που θα πρέπει τα επόμενα χρόνια να μας απασχολήσει πολύ. Ένα σχεδιασμός τέτοιος που να κρατάει τους ανθρώπους στο νησί μας, να μείνουν εδώ τα παιδιά μας και να δουλέψουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους. Επενδύσεις και ανάπτυξη που θα πρέπει να συνδέεται με την αγορά εργασίας, με την αξιοπρεπή διαβίωση και τους αξιοπρεπείς μισθούς. Τι κουβέντα ανοίξατε τώρα, κυρία Μιλάκη. Ναι, αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα της εποχής μας. Αξιοπρέπεια στην εργασία και αξιοπρέπεια στους μισθούς. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει, αν αναλογιστούμε τι συμβαίνει στο εξωτερικό. Και εγώ που σας μιλώ, είναι ένα τυχαίο γεγονός που βρίσκομαι εδώ. Κανονικά θα έπρεπε να βρίσκομαι σε κάποια άλλη χώρα της Ευρώπης. Όμως η επιλογή του να μείνει κανείς στον τόπο του, όχι μόνο γιατί τον αγαπάει, αλλά γιατί θέλει να δουλέψει και να προσφέρει σε αυτόν, φροντίζοντας ανθρώπους που είναι δίπλα του και που έχουν να του πούν μια καλημέρα και έναν καλό λόγο το πρωί. Είναι, πιστέψτε με, η μεγαλύτερη ικανοποίηση και το πιο σημαντικό στη ζωή ενός ανθρώπου. Αυτό το έζησα εγώ προσωπικά και θα ήθελα να έχουν την ευκαιρία και τη δυνατότητα να το ζήσουν τα παιδιά μου αλλά και τα παιδιά όλες τις.
τι να σας πω τώρα, από το στόμα σας, όπως λέμε και στη Θεού, αυτή πάρα πολύ απλό, όσο γραφικό και αν ακούγεται έτσι όπως το λέω, ή μακάρι να τα ακούνε όλοι, αυτό η πολιτική είναι για να το πω διαφορετικά, έτσι ώστε να μπορούν να μείνουν οι νέοι άνθρωποι, να έχουν εκείνες τις ευκαιρίες που θα τους δίδει ο τόπος τους, και τοπικά και κεντρικά, ώστε να μπορούν να παραμείνουν στη χώρα τους αντί να ξενιδικτεύονται. Μακάρι πραγματικά να σας ακούν και να είναι ανοιχτά τα αυτιά εκείνων που πρέπει να πάρουν αυτό το μήνυμα, κυρία Μιλάκη. Αυτό έχω μόνο να πω. Πιστέψτε με, κυρία Δουλγεράκη, θεωρώ ότι αυτό είναι εφικτό. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι τοπικό. Είναι εφικτό να γίνει και ειδικά στην Κρήτη. Και γνωρίζετε τη δυναμική και τη δυνατότητα αυτού του τόπου και γνωρίζουμε όλοι σε ποιους τομείς, σε πολλούς διαφορετικούς τομείς μπορούν να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν τη δραστηριότητά τους οι νέοι άνθρωποι. Εμείς πρέπει να τους βοηθήσουμε. Γιατί πραγματικά οι συγκυρίες είναι δύσκολες, δεν μπορούν να τους βοηθήσει η οικογένειά τους, δεν μπορούν να τους βοηθήσει το κράτος. Πρέπει εμείς να σταθούμε δίπλα αρρωγή στις προσπάθειές τους. Γιατί όλοι εμείς που εκπροσωπούμε αυτούς τους ανθρώπους έχουμε την υποχρέωση να ακούμε τα προβλήματα και τις ανάγκες τους και να μπορούμε να τους βοηθήσουμε σε όλα τα επίπεδα. Και αυτός είναι ο ρόλος των αυτοδιοικητικών, οι οποίοι ουσιαστικά ζητούν την ψήφο των πολιτών της Κρήτης αυτή τη στιγμή. Είναι για να σταθούμε δίπλα στις ανάγκες των πολιτών της Κρήτης. Μάλιστα. Και δίπλα στις ανάγκες τους και σε μια περίοδο, γιατί πρέπει να πω και με βάση την ιδιότητά μου την ιατρική πριν κλείσουμε, γιατί ξέρω και ότι ο χρόνος σας είναι περιορισμένος. Οκτώβριος είναι μήνας ενημέρωσης και δυστοποίησης για τον καρκίνο του μαστού. Θα ήθελα λοιπόν να πω το τελευταίο μου μήνυμα θα είναι αυτό, στις γυναίκες να μην παραμολούν τον εαυτό τους και την υγεία τους, να μην αφήνουν για μετά το ραντεβού τους για τη μαστογραφία τους και να επισκέπτονται τον γιατρό τους σε αιτήσια βάση για να ελέγχουν το μαστό τους και όχι μόνο, γιατί η υγεία μας είναι πάνω απ' όλα. Και η πρόληψη φυσικά σώζει ζωής και είναι πάντα πιο ανώδυνη από οποιαδήποτε θεραπεία. Πολύ καλά κάνετε και μας το υπενθυμίσατε. Γιατί πραγματικά η πρόληψη μπορεί να μας σώσει. Κυρία Μιλάκη, σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Φτάσουμε στο τέλος ούτως ή άλλως. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου σε όλους.